παιχνίδι που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ότι πάμε για 5 παιχνίδια, αφού όλες οι ομάδες μεταμορφώνονται στην έδρα τους. Αυτό είπε ο Παναγιώτης. Και εκείνο που πρέπει να συμπεριμάνουμε είναι ότι από πέρσι έχει φανεί ότι πιο εύκολο κερδίζεις στην Ευρώπη εκτός έδρας παρά στα ελληνικά γήπεδα. Άλλωστε η έδρα στα ελληνικά γήπεδα είναι πολύ πιο σκληρή από ό,τι στα ευρωπαϊκά. Γι' αυτό. Θυμίζει και λίγο από ζούγκλα σε οποιοδήποτε γήπεδο, και αν πάει κανείς. Θα λέγει κανείς ότι απαγορεύεται να κερδίζει ο φιλοξενούμενος. Τουλάχιστον για το μυαλό των φανατικών της εξέδρας. Για να δούμε αν θα λήξει με 16 πόντους διαφορά και αυτό το μάτσο. Πρέπει να πούμε με τέτοια απόδοση ο Ολυμπιακός δεν είχε τύχη, δηλαδή δεν επηρεάσει τόσο πολύ έδρα. Με τέτοια απόδοση νομίζω ότι δεν μπορούσε να κερδίσει το παιχνίδι. Συν 16 λοιπόν και για τον Παναθηναϊκό, όπως συν 16 και για τον Ολυμπιακό στο πρώτο παιχνίδι. Αυτά βέβαια χωρίς σημασία. Αυτό που μετράει είναι τα γκολ που λέμε. Έχουμε φτάσει στο 1-1 μετά τους δύο πρώτους τελικούς. 71-55 το τελικό σκορ. Επιστρέφουμε σε μερικά δευτερόλεπτα για να